πρώτο κομμάτι του Χριστού. Με την ευχή όλοι οι στόχοι της Νέας Δημοκρατίας να ευωδώσουν και η Ελλάδα να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση και τα εθνικά της θέματα επιτυχώς, όπως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει επιτελέσει, έκοψε την πίτα της ΔΕΠ Εύβοιας για το 2023 ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Δεν υπάρχει σε όξυνση το μεταναστευτικό. Σχεδόν έχουμε ξεχάσει ότι υπήρχε ως θέμα. Απλώς θυμηθείτε τι πήραμε 4 χρόνια πριν, πώς ήταν τα νησιά μας τότε. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα. Υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Επιστροφή στην πολιτική του κατευνασμού. Τι είναι αυτό? Μην κάνουμε και μην πούμε κάτι που θα στεναχωρήσει την Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή και δυνατή και δεν πρέπει να την προκαλούμε, αλλά πρέπει μόνο να υποχωρούμε. Τι άλλο σημαίνει αυτό? Επαναδιαπραγμάτευση των βασικών μας στρατηγικών συμφωνιών. Πάμε τώρα να δούμε τα διλήμματα στις εκλογές. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα επαναδιαπραγματευτώ τις συμφωνίες, τις αμυντικές. Τις ψήφισε τις συμφωνίες, παρόν. Όχι ναι, δεν του αρέσανε. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Οι συμφωνίες με ΣΥΡΙΖΑ θα χαλάσουν. Στην εκδήλωση και κοντά στον Υπουργό παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΔΕΠ Παναγιώτης Μάλιος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμος Κεδίκογλου, οι βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Πνευματικός και Θανάσης Ζεμπίλης, η υποψήφια βουλευτή Σοφία Νικολάου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της Εύβοιας, γνωστοί επιχειρηματίες και άλλοι φίλοι του κόμματος. Η παράταξή μας έχει να επιδείξει 50 χρόνια συνεισφοράς έργων, μεταρρυθμίσεων και καινοτομιών ανάπτυξης για τη χώρα, για το λόγο αυτό σε εμάς, τα μέλη που τη στηρίζουμε, το αίσθημα υπερηφάνειας είναι έντονο. Τότε που αρκετοί απουσίαζαν, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια τη Νέα Δημοκρατία, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη με την κυβέρνηση Σαμαρά και να ανοίξουμε το δρόμο για το θρίαμβο του 2019 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, να καταφέρει η Ελλάδα να ξανακερδίσει το χαμένο της Γόητρο, να ξανακερδίσει τη χαμένη της Έγλη και πάνω απ' όλα μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να έρθει μια ανωδική πορεία για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία μας. Θέλω να ευχηθώ υγεία, αγάπη στις οικογένειές σας και δύναμη να συνεχίσουμε, δύναμη να ξανακάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Καλωσορίζουμε σήμερα το φίλο και συμμαθητή τον Μάκη τον Βορύδη στην εκδήλωσή μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια εκλογική χρονιά. Οι μέρες πλησιάζουν που κάποια στιγμή ο πρόεδρός μας θα προκηρύξει αυτές τις εκλογές. Οπότε θα πρέπει να αγωνιστούμε πολύ δυνατά για να μπορέσουμε να πετύχουμε πάλι το επιθυμητό, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτοδύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το κυβερνητικό μας έργο. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω επίσης είναι ότι είναι ο φόβος και ο τρόμος της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών μας αντιπάλων. Και αυτό για τις τοποθετήσεις του δεν είναι ρηχές και επιφανειακές, αλλά πηγάζουν από σταθερές βάσεις που είναι οι αξίες στα ιδεώδη, τα ιδανικά της μεγάλης μας παράταξης. Το νησί μας όμως, ο τόπος μας, πέρασε και μια άλλη. Αυτή της φωτιάς στη Βόρεια Εύβοια, η οποία πραγματικά την κατέλαψε. Και αυτό αποτέλεσε άλλη μια κρίση για αυτή την παράταξη. Όταν λέω ότι οι ευωείς θα δώσουν ξεκάθαρη εντολή για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό συμβαίνει γιατί εσείς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταφέρατε να κρατήσετε την παράταξη αυτή μπροστά και ψηλά. Μόνο μια φράση. Είναι η στιγμή που οφείλουμε μια πολύ μεγάλη νίκη, όχι για τον κομματικό παδισμό μας, που όλοι το έχουμε αυτό το συνέστημα, λιγότερο ή περισσότερο. Είναι μια στιγμή που το οφείλουμε στη χώρα μας, για να συνεχιστεί ένας τεράστιος όγκος θετικών μεταρρυθμίσεων, ένα τεράστιο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο. Στο σημείο αυτό, επειδή ο κύριος Βορύδης, ως αρμόδιος υπουργός, εκπροσωπεί την κυβέρνηση αλλά ιδιαίτερα το Υπουργείο Εσωτερικών, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πράγματι στο Δήμο Χαλκιδόνης όλη την Εύβοια που τράβηξε πάρα πολλά κατά την παρούσα δημοτική θητεία
Στην Εύβοια την Πολύπαθη, την Καμένη, στο Δήμο Χαλκιδέων που πλημμύρισε το 20, τα αντανακλαστικά σας Υπουργέ, του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν άμεσα.